Σήμερα στον οίκον Ζαχαρίου και εξπάσατον την Ελισάβετ και γένετος οικουσενή Ελισάβετ τον ασπασμό της Μαρίας εσκύπτησε το πρέμβο σε την κοιλία της και εμπίστη πνεύματος Αγίου Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπε ευλογημένη εσύ εγγυνέξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Τον ύμνο που ονομάζεται παρακλητικός κανόνας προς την υπεραγία του Θεοτόκου. Πολλά θέματα κατά τη διάρκεια αυτών των ετών σας έχω ερμηνεύσει. Φέτος θα ήθελα το θέμα να είναι σχετικό με τη δοκιμασία που περνάει ο τόπος, ούτως ώστε πάθαμε ό,τι πάθαμε, χάσαμε ό,τι εχάσαμε, τουλάχιστον και να κερδίσουμε, τουλάχιστον και να ωφεληθούμε πνευματικά και να στηριχθούμε στη μεγάλη δοκιμασία. Όταν ένας αμαρτωλός άνθρωπος πάσχει και υποφέρει και αρρωσταίνει και αποτυγχάνει σε πολλά πράγματα της ζωής του, λέει και ο ίδιος και οι άλλοι, άξια γάρ, όν έπραξε απολαμβάνει. Ή ο ίδιος λέει, άξια όν έπραξα απολαμβάνω. Δηλαδή θεωρεί την τιμωρία που έρχεται σαν αποτέλεσμα της αμαρτωλής και άτρακτης ζωής του. Εκεί που προβληματίζεται κανείς είναι όταν ένας δίκαιος πάσχει, ένας ενάρετος άνθρωπος υποφέρει, ένας που δεν έχει θολώσει νερό ούτε του βουλιού, ένας που δεν έχει αδικήσει ποτέ και κανέναν, όταν αυτός πάσχει, είτε από κάποια θεομηνία, είτε από κάποια αρρώστια ή από κάποια άλλη αποτυχία στη ζωή του, τότε επαναστατεί εσωτερικά και λέει «Γιατί εγώ, γιατί βασανίζομαι, γιατί τόσο πολύ ο Θεός βαρύ το χέρι του έχει στηρίξει επάνω στους ώμους μου τους ασθενικούς, ανθρώπινους και αδυνάτους». Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ψάχνοντας να βρει λόγους παρηγοριάς για τους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν, ενώ δεν είναι άξιοι για τιμωρία ή για δοκιμασία, βρίσκει τους εξής λόγους. Πρώτον, υποφέρει ο ενάρετος άνθρωπος για να αποδειχθεί αν η πίστη του είναι σταθερή και αγλώνη. Και πράγματι, έχουμε παράδειγμα αγιογραφικό των δίκαιων και πολύαθρων Ιώβ. Ο Ιώβ έχασε τα υπάρχοντά του, γκρεμίστηκαν τα σπίτια του από τον σεισμό. Εχθροί του, αλόφιλοι και αλόδοξοι, έτρεξαν και πήραν τα άλογα, τα μοσχάρια. Ό,τι άλλο υπόσχετο είχε και σε αυτά είχε στηρίξει την ευτυχία τη δική του και των παιδιών. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, χάθηκε τα παιδιά. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, αρρωσταίνει και ο ίδιος. Από μία αρρώστια που ονομάζεται λέπρα, από πάνω το πρόσωπό του μέχρι κάτω τα νύχια του, εγέννησε από πηγές. Και σαν να μην έφταναν αυτά, εκεί που τον είχαν στην απομόνωση, από μακριά η γυναίκα του τον έβρισε. Η γυναίκα του το έκανε επίθεση και του έλεγε «Ακόμη τον Θεόν πιστεύεις και προσκυνάς, δεν βλέπεις πώς εγκατήτησε
Εκείνος της απαντούσε, «Γιατί μιλάς σαν μία άφρον γυναίκα, τάχα όταν μας τα έδινε ο Θεός ήταν καλός και τώρα που επέτρεψε να τα χάσουμε, δεν είναι καλός?» Επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, ως και πάντων των ενευλαβία και κατανοίξη παρακολουθούντων, την ιεράν παράκλησιν ταύτην μετά των οικείων αυτών και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων, θλιβωμένης και καταπονουμένης, ελέους Θεού και βοηθείας επιδεωμένης, υγείας και θείας βοηθείας, υπέρ αυτών υπομένης. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την ενωρίαν ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν απόργειες λοιμού λοιμού σεισμού καταποντισμού, Κυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εφηλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιων ευμενή και ευδιάλακτων γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού αφηλής, και λέει σε ημάς.
της ακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάν. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλεος ήλεος γενού ημιν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Συ ο Θεός, η ελπίς ημών δόξα Συ, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίας των ημέρων ουρανίων και σωμάτων, Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα σημάς, εν ειρήνη και ομονία και αγάπη, δια πρεσβειών της Παναγίας μας, της Μητέρας του Κυρίου μας, που είναι και στοργική κατά χάριν Μητέρα του καθενός μας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Καλό 15 Αύγουστο σας έχουμε.